Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως, η αντίθεση του ΚΚΕ αφορά τον πυρήνα του νομοσχεδίου, κυρίως για τη γενικευμένη και σε ό,τι αφορά τις εκλογές του εξωτερικού υποχρεωτική επιστολική ψήφο, με την οποία υλοποιείται μια συνολική στρατηγική. Μια συνολική στρατηγική που διαμορφώνει παθητική πολιτική στάση αποξένωσης και αποστασιοποίησης από την ενεργητική συμμετοχή σε μια συλλογική εκλογική διαδικασία. Είναι αυτή η διαδικασία που δημιουργεί και σοβαρούς κινδύνους για το αδιάβλητο συνολικά της εκλογικής διαδικασίας. Και ναι, αποτελεί πράγματι τομή, όπως είπε η κυρία Υπουργός, αλλά τομή αντιδραστική και επικίνδυνη. Και βέβαια, είναι πρόκληση τώρα. Γεμίσαμε εδώ πευτοσυνεφάκηδες και παραπλανημένους, γιατί ήταν αναμενόμενο μετά την αβάντα που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία βέβαια πιο συνειδητά λέει ότι επιλέγω να το κάνω αυτό. Άνοιξε η όρεξη της κυβέρνησης και έφερε όσο ήταν αναμενόμενο και τη διάταξη για τις εθνικές εκλογές. Και να δούμε άμα η επόμενη δεν θα είναι και για τις εκλογές του εσωτερικού για τις εθνικές εκλογές. Με τα ίδια επιχειρήματα που σέρνετε και που ψηφίζετε βέβαια σήμερα την επιστολική ψήφο. Προκειμένου να δρομολογηθεί λοιπόν μια τέτοια αντιδραστική τομή, δεν διστάζει η κυβέρνηση, το κάνει εξάλλου για πολλωστή φορά, να μετατρέψει σε κουρελόχαρτο κυριολεκτικά το ίδιο το δικό σας το αστικό σύνταγμα. Και αυτό βέβαια δεν αφορά τη διάταξη για τα 200 ψήφους που όντως σήμερα με αυτά που δηλώνουν συγκεντρώνονται, αλλά συνολικά την ίδια τη λογική της επιστολικής ψήφου. Και μάλιστα, επειδή καταλαβαίνετε ότι η παραβίαση βασικών συνταγματικών αρχών, όπως αυτής της ταυτόχρονης διεξαγωγής των εκλογών, της αμεσότητας, της καθολικότητας και μυστικότητας της ψηφοφορίας, αλλά και της ελεύθερης και ανώθευτης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης, που τελεί μάλιστα υπό την εγγύηση όλων των λειτουργών της πολιτείας που έχουν την υποχρέωση να τη διασφαλίζουν κατά το άρθρο 52, επειδή καταλαβαίνετε ότι αυτές οι παραβιάσεις είναι τόσο εξόφθαλμες, σκαρφιστήκατε ένα άλλο αφήγημα, ότι δήθεν οι ευρωεκλογές και το δημοψήφισμα δεν τελούν υπό τις εγγυήσεις του Συντάγματος και αυτές αφορούν μόνο τη διενέργεια των εθνικών εκλογών. Αυτό σωστό αφήγημα λοιπόν το κατέριψε πανηγυρικά η έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής, που ακόμα κι αν κάνει μια αφιλότιμη προσπάθεια να δικαιολογήσει ορισμένα προβληματικά σημεία του νομοσχεδίου, δίνοντάς σας και διεξόδους σε ορισμένα άρθρα, όμως απαντάει καταφατικά και απολύτως ξεκάθαρα στο ζήτημα ότι οι παραπάνω συνταγματικές αρχές έχουν βεβαίως εφαρμογή και κατά τη διενέργεια ευρωεκλογών και του δημοψηφίσματος, όντας εκφάνσεις της δημοκρατικής κατά τα άλλα και αντιπροσωπευτικής αρχής ως οργανωτικές αρχές του πολιτεύματος. Αυτό λέει η κύριε αναπληρωτή, η επιστημονική υπηρεσία. Και βέβαια δεν θα μπορούσε αυτό να ήταν αλλιώς, αφού και η ίδια η απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κυρώθηκε με το νόμο του 18 παραπέμπει για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων εκλογικής διαδικασίας για τις ευρωεκλογές στα κράτη-μέλη, προφανώς με βάση και τις συνταγματικές τους αρχές, θέτοντας μόνο ακραία όρια σε ορισμένες ρυθμίσεις. Να λοιπόν πως καταραίει το αφήγημα της κυβέρνησης με το οποίο επιχειρεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Ποιες διατάξεις του νομοσχεδίου παραβιάζουν ευθέως τις παραπάνω αρχές? Πρώτον, με το άρθρο 6 του σχεδίου νόμου σε συνδυασμό με το άρθρο 8 καθορίζεται ως μοναδικός τρόπος άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις ευρωεκλογές για τους Έλληνες του εξωτερικού αυτός της επιστολικής ψήφου, ενώ επιτρέπεται και η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις ευρωεκλογές και για τους Έλληνες ψηφοφόρους εντός της ελληνικής επικράτειας με επιστολική ψήφο εκτός από τη φυσική τους παρουσία. Δηλαδή, παραβιάζεται ευθέως το άρθρο 51, παράγραφος 4, που εισάγει μοναδική εξαίρεση στην περίπτωση των Ελλήνων του εξωτερικού και μόνο για αυτούς
Δηλαδή, εξ αντιδιαστολής σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται μια τέτοια ρύθμιση για τους εκλογείς στο εσωτερικό, προβλέποντας μάλιστα δυνατότητα άσκησης και εκλογικού δικαιώματος μέσω επιστολικής ψήφου και όχι αποκλειστικό τρόπο εκλογής, αποκλείοντας δηλαδή συνολικά την φυσική παρουσία στα εκλογικά τμήματα. Δεύτερον, σε συνδυασμό του άρθρου 6 με αυτά το άρθρα 4, 11 και 14 που προβλέπονται οι διάφορες προθεσμίες ανακήρυξης των συνδυασμών και αποστολής και παραλαβής του επιστρεφόμενου φακέλου, είναι εξόφθαλμο ότι παραβιάζεται και για τους Έλληνες που ψηφίζουν στο εσωτερικό η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών. Διότι δίνεται η δυνατότητα να ψηφίζουν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ακόμα και αν το αυλήνεται από τα 20 σε 15 ημέρες, δεν πάβει να αποτελεί διαφορετική ημέρα ψηφοφορίας. Και βέβαια, όταν μάλιστα έρχεστε και ουσιαστικά ανακοινώνετε με έναν τρόπο τις προθέσεις για να το κάνετε αυτό κανόνα. Και μάλιστα η κυρία Υπουργός ονειρεύεται, ανέφερε και κάλπη κατοίκων. Να πάει κάλπη, πηγαίνει κάλπη σε κάθε σπίτι, δηλαδή γιατί όχι και γενικά να γενικευθεί η επιστολική ψήφος συνολικά. Όμως, η ταυτόχρονη διεξαγωγή της, η αρχή της ταυτόχρονης διεξαγωγής της ψηφοφορίας προβλέπεται στο Σύνταγμα, όπως και αυτό το επισημαίνει η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, ακριβώς για να εκφράσει την ενότητα και τον αδιαίρετο χαρακτήρα του εκλογικού σώματος. Δηλαδή, πολύ απλά, ότι ο καθένας που φτάνει στην κάλπη θα έχει τον ίδιο χρόνο να παρακολουθήσει την προεκλογική περίοδο τις θέσεις των κομμάτων μέχρι να πάνε να ψηφίσουν όλοι μαζί την Κυριακή. Και να θυμίσουμε ότι υπήρχαν περιπτώσεις που δύο μέρες πριν τις εκλογές γίναν διάφορες περίεργες δηλώσεις που καθορίζαν, αν θέλετε, και τη στάση κομμάτων σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Εκεί πραγματικά τι θα κάνουν οι εκλογείς, θα αναζητήσουν την επιστολή που έχουν στείλει πίσω? Τρίτον, παραβιάζεται, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε ακόμα, παραβιάζεται η αρχή της αμεσότητας και της μυστικότητας της ψήφου. Και τη μεγαλύτερη ομολογία αυτής της παραδοχής αποτελεί η πρόβλεψη της υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης από τον εκλογέα, με την οποία δηλώνει ότι η επιλογή των υποψηφίων έγινε από τον ίδιο. Αναγνωρίζεται δηλαδή και οι ίδιοι τον κίνδυνο και προβλέπεται δήθεν για να τον αποτρέψετε μια τέτοια φεδρή, με συγχωρείτε, εγγύηση. Σοβαρολογείτε τώρα. Όποιος υπέστη τις πιέσεις και τους εκβιασμούς σε βαθμό τέτοιο για να φτάσει να ψηφίσει με συγκεκριμένο τρόπο υπό το βλέμμα του εργοδότη, του οικογενειακού περιβάλλοντος ή όποιου άλλου, θα κολλήσει στην υπεύθυνη δήλωση. Δεν έχει κανένα τρόπο να το αποφύγει, όπως εν πάση περιπτώσει μπορεί να κάνει όταν βρεθεί μόνος στο παραβάν με τη συνείδησή του. Ακόμα, τα άρθρα 11, 13 και 14 του νομοσχεδίου αναθέτουν μια σειρά εγγύησης για την τήρηση βασικών μέτρων για το αδιάβλητο της διαδικασίας, όπως η εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας κλπ. Κυρία συνάδελφε, παρακαλώ. Και ολοκληρώνω, στις διάφορες ιδιωτικές εταιρείες ταχυμετεφοράς. Κάτι τέτοιο βεβαίως είναι κάθε άλλο παρά εγγύηση τήρησης της αμεσότητας και της μυστικότητας της διαδικασίας, αλλά αποτελεί και ευθεία αντίθεση με το άρθρο 52 του Συντάγματος, ότι η ελεύθερη και ανώθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης τελεί υπό την εγγύηση των λειτουργών της πολιτείας, οι οποίοι και μόνο έχουν την ευθύνη να την εξασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση. Και βεβαίως αυτές οι διατάξεις παραβιάζουν και την ίδια την λαϊκή κυριαρχία, των οποίων συνιστούν έκφραση. Και βεβαίως, και κλείνω με αυτό, αυτή η υπάρχει, δεν πάβουν, αν θέλετε, να υπάρχουν και κίνδυνοι και σε σχέση με την διπλοψηφία στις περιπτώσεις που δεν έχουν, που δίνεται δυνατόν να ψηφίσουν εκλογές που δεν έφτασε η ψήφος, και κυρίως το μεγαλύτερος κίνδυνος για απώλεια του δικαιώματος ψήφου, ιδίως αυτό αφορά τους εκλογείς του εξωτερικού για τους οποίους κόπτεστε, που αν από λόγους για τους οποίους δεν ευθύνονται οι ίδιοι δεν φτάσει ποτέ η επιστολική ψήφος, δεν υπάρχει καμία απολύτως δυνατότητα να ψηφίσουν αφού δεν θα δημιουργηθούν εκλογικά τμήματα καθόλου στο εξωτερικό. Είστε επομένως απολύτως εκτεθειμένοι, αφού από όλα τα παραπάνω αποδεικνύεται
αποδείχεται η παραβίαση, η απροκάλυπτη παραβίαση των αρχών του Συντάγματος, και βέβαια αυτό αποδεικνύει τη μεγάλη σας υποκρισία, αλλά μεγαλύτερη είναι κατά τη γνώμη μας υποκρισία τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και κυρίως του ΠΑΣΟΚ, που επισημαίνει βέβαια τα προβλήματα των διατάξεων. Δεν θα μπορούσε. Κυρία συνάδελφε, δεν θα έχουμε υπέρβαση στα 10 λεπτά, ενώ ο κανονισμός προβλέπει 5. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ωστόσο, παρακαλώ, κυρία συνάδελφε, ολοκληρώσατε. Ολοκληρώσατε. 5 λεπτά προβλέπει ο κανονισμός. Ο κανονισμός δεν έχει ψηφιστεί από μένα. Υπάρχει για να ισχύει και να το σέβονται όλοι. Η ανοχή υπάρχει πάντα. Αλλά, κυρία συνάδελφε, δεν μπορεί να υπερβαίνουμε τα 10 λεπτά, ενώ προβλέπονται 5. Παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί προέκυψαν και νέα στοιχεία στην Δεν υπάρχουν νέα στοιχεία. Την έσταση την κάνατε επί του σχεδίου νόμου. Ναι, κυρία συνάδελφε, θα έχουν την ευκαιρία. Μίλησε. Ακούστε, ενώ δεν ήταν ο δόθηκε δυνατότητα να ακουστούν όλοι. Παρακαλώ, ολοκληρώστε τη φράση σας. Ολοκληρώνουμε αυτή τη φράση. Είναι λοιπόν υποκρισία από μεριάς του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, τη στιγμή που εντοπίζετε προβλήματα, να έρχεστε να ψηφίζετε βέβαια επί της αρχής και πολύ περισσότερο τώρα να κλαίγεστε για τις συνέπειες των πράξεών σας. Δεν είναι η πρώτη φορά που ξεμπερδεύετε με μια κριτική στα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία στη συνέχεια τα ψηφίζετε κατά ρήπανση.